δικαιοσύνη είναι το σημαντικότερο που μου αρέσει εμένα στην νομική. Mm-hmm. Και δικαιοσύνη... ότι θα μπορώ να... Ναι, ναι, ολοκληρώσω. Υπερασπιστώ κάποιον άνθρωπο που να έχει τα ίδια με προβλήματα με εμένα ή παρόλο. Κατάφερνε πάντα να σαγηνεύει τους ομιλητές του μέσα από το πάθος του για τη ζωή. Να υπερνικά τους φόβους, να πετυχαίνει άπια στους στόχους και να ξεπερνάει με απίστευτη δύναμη ψυχής όποιο εμπόδιο βρισκόταν στο δρόμο του. Όμως δεν τα κατάφερε τελικά στη μάχη που έδινε από μικρό παιδί με τη σπάνια ασθένεια που τον είχε καθυλώσει. Ο λόγος για τον Ηρακλειώτη Κωνσταντίνο Κριτζά, τον 20χρονο νέο με μυαλό και καρδιά πραγματικού μαχητή. Πώς να ξεχάσει κανείς την ημέρα που κρατώντας ο 17χρονος τότε Κωνσταντίνος στη Γαλανόλευκη ο σημεοφόρος του σχολείου του, σκορπούσε σε όλους χαμόγελα υπερηφάνειας και απόλυτης αισιοδοξίας. Όχι απλά ως σημεοφόρος σχολείου, αλλά ως σημεοφόρος της ζωής. Είδαμε σε αναπηρικό αμαξίδιο τον Κώστα Κριτζά. Τον βλέπετε αυτή τη στιγμή. Το όνειρό του, μας είχε πει, ήταν να κρατήσει τη σημαία. Ο ίδιος, όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε και αυτή τη στιγμή, παραδίδει μαθήματα ζωής. Ο Κωνσταντίνος Κριτζάς, γνήσιος μαχητής της ζωής, μιλούσε πριν από 2 χρόνια στην εκπομπή Κρήτη Σήμερα της Κρήτη TV για τα όνειρά του, αφού παρά τις δυσκολίες κατάφερε και πέρασε στη νομική Αθηνών. Φαντάζομαι ότι θα πάρεις κατεύθυνση στην εγκληματολογία. Μετά, τι, ποιος είναι ο επόμενος στόχος, ποιο είναι το επόμενο φρούριο που θες να κατακτήσεις? Να δουλέψω στην αστυνομία, κατά κάποιο τρόπο στην εγκληματολογία. Να βοηθήσω σε έρευνες της αστυνομίας. Για μένα είναι μεγάλη η επιτυχία, αλλά δεν βασίζεται ουσιαστικά μόνο σε μένα. Όπως σε μια ταινία, για να γίνει πετυχημένη, δεν αρκεί μόνο ο πρωταγωνιστής, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση είμαι εγώ, αλλά έχει συμπροταγωνιστές, σκηνοθέτη, σενάριογράφο και γενικά πολλά. Ήταν όμως και εκείνες οι στιγμές που αποκάλυπτε άγνωστες στοιχές της προσωπικότητάς του, της προσωπικής του ζωής και των παιδικών του χρόνων, που όπως έλεγε, τον έκαναν να οριμάσει γρηγορότερα από τα υπόλοιπα παιδιά γύρω του. Τι σκέψεις έκανες σαν παιδί? Ότι θα χάσω την παιδική μου ηλικία, τα παιδικά μου χρόνια θα είναι δύσκολα και δεν θα έχω να θυμάμαι να παίζω και να είμαι ξέγνιαστος. Ορίμασε πιο γρήγορα την ηλικία μου. Στην αρχή είχα περισσότερο πρόβλημα, αλλά το αντιμετωπίζω με τα χρόνια. Κυρίως το πρόβλημα ήταν της νοοτροπίας των Ελλήνων, που βλέπουν ένα παιδί σε καρότσι και το κοιτάνε σαν να είναι από άλλο πλανήτη. Δεν σέβονται τα άτομα που έχουν ίδια προβλήματα σαν και εμένα. Όπως να παρκάρουν στις ράμπες. Ο Κωνσταντίνος Κριτζάς έφυγε ξαφνικά στα 20 του χρόνια, σκορπίζοντας θλίψη σε όλους όσους τον γνώριζαν. Ήταν φοιτητής στο 3ο έτος της νομικής Αθηνών, ενώ από τα 8 του χρόνια είχε αναγκαστεί να χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο εξαιτίας της σοβαρής πάθησης την οποία αντιμετώπιζε. Την 5η το μεσημέρι, με πόνο ψυχής και ένα μεγάλο γιατί για τον αδόκητο χαμό του, οι παλιοί συμμαθητές, οι καθηγητές, οι φίλοι και η οικογένεια του αγαπητού σε όλους Κωνσταντίνου του είπαν το τελευταίο αντίο, δίνοντάς του την υπόσχεση ότι θα θυμούνται για πάντα το χαμογελαστό νεαρό με την τεράστια δύναμη. Τίποτα στη ζωή δεν είναι δεδομένο. Από μία στιγμή στην άλλη ανατρέπονται τα πάντα. Δεν πρέπει να θεωρούμε ότι είμαστε οι καλύτεροι, οι δυνατότεροι, γιατί μπορούν τα πάντα να ανατραπούν σε δευτερόλεπτα.